συγκεκριμένα ενημέρωσα την πυροσβεστική, αλλά υπήρχε θέμα όσον αφορά τη μετάβασή τους στην Ίσο, καθώς όπως ξέρουμε για να μεταβεί χρειάζεται το σκάφος της λιμενικής αρχής. Τη συγκεκριμένη ώρα το σκάφος, από ό,τι ενημερώθηκα από τον κύριο λιμενάρχη, ήταν σε κάποια άλλη αποστολή και υπήρχε έτσι μια μικρή καθυστέρηση. Να πάνε οι πυροσβέστες στο κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Ναι. Βέβαια, παράλληλα εκείνη την ώρα υπήρχαν ο εργολάβος, από ό,τι με ενημέρωσε και από ό,τι είδαμε, αρχιστός κόσμος, όπου βοήθησε έτσι ώστε να σβηστεί η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο χώρο που γίνεται η αναπόθεση των απορριμμάτων. Ξεκίνησε από κάπου αλλού. Έχετε κάποια εικόνα? Ναι. Ναι, η φωτιά ξέσπασε εκεί όπου υπάρχει ο χώρος που συγκεντρώνονται τα απορρίμματα. Πακετάρονται, πρεσάρονται με την ειδική πρέσα, έτσι ώστε να μεταφερθούν έξω και στο ΣΜΑ και στο βιολογικό τα λίμματα. Έχει εγκατασταθεί αυτή την περίοδο ο εργολάβος και αν ναι, έχει ξεκινήσει? Έχει υπογράψει σύμβαση από τις 17 του μήνα. Υπήρχαν κάποια χερικά θέματα που δεν μπορούσε να ξεκινήσει η δρομολόγια να βγάζει έξω τα απορρίμματα. Και χθες ήταν το πρώτο δρομολόγιο όπου ξεκίνησε τη δικασία και έβγαλε το πρώτο δρομολόγιο. Είχε προλάβει δηλαδή να ξεκινήσει να βγάζει τα πρώτα απορρίμματα από ναι, το ναι, νησί ναι. Και εκδηλώθηκε φωτιά στην πορεία. Ναι, ναι. Πού μπορεί να οφείλεται τώρα αυτό? Έχετε κάποια εικόνα από την πυροσβεστική? Με την πυροσβεστική θα γίνει η διαδικασία που προβλέπεται με το ανακριτικό και θα προχωρήσουν με το ανακριτικό να εξετάσουν τους λόγους όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Εκτός από τις... Αυτή πρώτη στιγμή να ξέρετε ότι εμείς σαν Δήμος και από το Γραφείο Δημάρχου έφυγαν κάποια προς το λιμεναρχείο για τη διάθεση του σκάφους μια επιστολή, έτσι ώστε να διαθέσει άμεσα το σκάφος η λιμενική αρχή να μεταβεί στην Ίσο Χρυσή πυροσβεστική. Και από την πλευρά τη δικιά μου έγινε καταγγελία στην πυροσβεστική, έτσι ώστε να ενημερωθούμε για τις άμεσες ενέργειες που θα ακολουθήσει η πυροσβεστική και όσο αφορά ειδικότερα τα αίτια της πυρκαγιάς. Κινδύνευσε το κέντρο δάσος? Είναι σε σημείο έτσι κοντά εκεί που είναι και τα απορρίμματα? Όχι, όχι, έτσι. Όχι. Τα μηχανήματα του εργολάβου? Την επικοινωνία που είχαμε με τον εργολάβο, στην πρέσα που έχει προμηθευτεί να περσάρει τα απορρίμματα, να μειώνει τον όγκο, ίσως έχουν προκληθεί κάποιες ζημιές. Σήμερα τώρα, σε νέα επικοινωνία που θα έχουμε, θα μάθουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Από τις 17 Ιουλίου πάντως είπατε ότι έχει υπογραφεί ναι, η σύμβαση ναι. Και μέχρι τώρα δεν είχε ξεκινήσει καθόλου να καθαρίζεται το νησί. Κοιτάξτε, το νησί καθαρίζεται καθημερινά από τον εργολάβο. Απλά δεν είχαν απομακρυνθεί τα σκουπίδια, ναι. Τα απορρίμματα στο χώρο εκεί στα Βλυχάδια. Απλά δεν είχε ξεκινήσει ακόμα δρομολόγιο. Εχθές έκανε το πρώτο δρομολόγιο, έτσι ώστε να αποσυμφοριστεί εκεί πέρα ο χώρος. Υπάρχουν υποδομές στο νησί σε περίπτωση που πιάσει μια φωτιά κάποιος πυροσβεστήρας? Υπάρχει διαθέσιμα αυτά ή δεν επιτρέπεται ή δεν... Κοιτάξτε, χθες με την εκδήλωση της πυρκαγιάς ο εργολάβος είχε στο σκάφος όπου μεταφέρει στη λάντζα, το πούμε, τα απορρίμματα έξω στην Ιεράπετρα, πυροσβεστήρες. Άρα, σε περίπτωση που χρειαζόταν ή αν χρειάστηκε θα τους χρησιμοποιούσε για ναι, να... Ναι, ναι. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, διότι φαντάζεστε ότι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Φυσάει και αυτές τις μέρες εδώ στην Ιεράπετρα, στο νησί δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι και εκεί θα πνέουν αρκετοί άνεμοι. Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, δεν ξέρω πώς θα μπορούμε να προλάβουμε τέτοιου είδους γεγονότα. Αν έγινε από απροσεξία, από κάποιο γυαλί, από ένα τσιγάρο, από... Είναι δουλειά της πυροσβεστικής με τον ακριτικό. Πιστεύω ότι σύντομα θα ενημερωθούμε για τα αίτια της πυρκαγιάς, πώς προκλήθηκε και σχετικές λεπτομέρειες. Η απομάκρυνση του συνεχίζεται και σήμερα ή...
Σε επικοινωνία που θα έχω σήμερα με τον εργολάβο, έχει κάνει ήδη το πρώτο δρομολόγιο, όπως σας είπα. Ίσως και σήμερα κάνει το δεύτερο. Και μεταφέρει αρκετές Αυτό ποσότητες εξαρτάται καθαρά ή... από τις Ναι. καιρικές συνθήκες. Μπορεί να μεταφέρει αρκετές ποσότητες των Κοιτάξτε, απορριμμάτων αυτή τη ή... στιγμή που έχει προμηθευτεί αυτή την πρέσα, που μειώνει τον όγκο, μπορεί να μεταφέρει αρκετά περισσότερα απορρίμματα. Μάλιστα. Ωραία, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Έχει κατασβεστεί τώρα πλήρως, έχει δεν... Ναι. Έτσι, ωραία. Αναμένουμε λοιπόν από την πυροσβεστική να δούμε τα αίτια της πυρκαγιάς, έτσι. Και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε το νησί με κάθε τρόπο, νομίζω. Έχουμε ασχοληθεί πολύ με αυτό το θέμα. Να μην έρθουν τώρα οι πυρκαγιές και μας αποτελειώσουν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Ασπραδάκη, σχετικά με την φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές στην Ίσο Χρυσή.